Πιο παγωμένη ακόμα και από τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν λόγω εποχής, είναι χωρίς υπερβολές η αγορά στο Ρέθυμνο. Το Click Away φαίνεται πως δεν συγκίνησε ιδιαίτερα ούτε τους καταναλωτές, οι οποίοι περιορίζουν τις αγορές τους με αυτή τη μέθοδο, ενώ ανυπομονούν να ανοίξουν κανονικά τα εμπορικά για να κάνουν τα ψώνια τους με την ησυχία τους. Από ό,τι είδα και μίλησα και με κάποια παιδιά που έχουν καταστήματα, όλοι λένε ότι δεν γίνεται τίποτα ιδιαίτερο, δηλαδή παραπονιούνται. Όχι, δεν έχω ψωνίσει. Είναι λίγο ασυνήθιστο για μας τώρα όλο αυτό το σύστημα, αλλά σχετικά με μένα ήταν εύκολο, το παράγγειλε από το ίντερνετ, με πήρανε τηλέφωνο, κλείσαμε ραντεβού και πήγα και το πήρα. Αναγκαστήκατε να δοκιμάσετε αυτό που πήρατε ή όχι? Όχι, όχι, γιατί είμαι σίγουρη για το νούμερό μου στο παπούτσι τουλάχιστον. Αποκλεισμένοι όμως από τη νέα αυτή μέθοδο των αγορών είναι κυρίως οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και γενικότερα όσοι δεν ξέρουν να κλικάρουν τα προϊόντα της αρεσκίας τους στο διαδίκτυο. Το σωστό είναι να προβάρει, να δει κάτι για να το πάρει. Τώρα έτσι. Για κάποιους ανθρώπους. Να δεν πήγε, εγώ τώρα και μεγάλος. Αυτό πιο πολύ ενδιαφέρει τους νέους. Δεν μπορείτε να χειρίζεστε εύκολα το διαδίκτυο? Ναι, εγώ δεν μπορώ να το. Ναι. Αλλά και αυτοί που μπορούν, νομίζω πως δεν είναι εύκολο. Εξυπηρετεί, με βολεύει να με τα φέρουν σε πακέτο στο σπίτι. Για έναν μεγαλύτερο σε ηλικία, εύκολο να το κάνει? Όχι, όχι. Ειδικά για τους ηλικιωμένους που δεν το έχουν καθόλου με το ίντερνετ, είναι λίγο περίπλοκο. Και την ώρα που αρκετοί καταναλωτές βλέπουν με μισό μάτι το Click Away, πολλοί από τους εμπόρους του Ρεθύμνου δεν θέλουν ούτε καν να το ακούσουν, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν δίνει ανάσα στην αγορά, αλλά τη χαριστική βολή στον εμπορικό κλάδο. Εμείς δηλαδή που δεν έχουμε ηλεκτρονικό κατάστημα ή κάποιος άλλος που δεν έχει ηλεκτρονικό κατάστημα, είμαστε καταδικασμένοι. Επί της ουσίας τι άλλαξε, δηλαδή δεν άλλαξε τίποτα. Η κατάσταση είναι απελπιστική, έτσι. Ο άλλος τώρα πληρώνει 2.000 ενίκιο, 1.500 ενίκιο. Τι θα του δώσει να πληρώσει με τα επιστρεπτέα? Τι να πληρώσει ο άνθρωπος? Ένα νίκη και τα υπόλοιπα. Είναι μια λύση καθαρά προσωρινή για τα προσχήματα κατά τη δικιά μου την άποψη. Ο πελάτης να μπορεί να μπει μέσα και να πιάσει το αντικείμενο, να νιώσει την υφή του, να δει το κόψιμο, τη ραφή του, την εταιρεία που κατασκευάζεται κτλ. Για να μπορέσουμε και εμείς να δουλέψουμε. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας και οι οικογένειες θα μείνουν στον δρόμο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Κάποιοι εμπόροι μάλιστα, όπως ο Βασίλης Τσανδαλάκης που μίλησε στην Κρήτη TV, αποφάσισαν να πάνε το Click Away ένα βήμα παραπέρα, μεταφέροντας στα σπίτια των πελετών τα εμπορεύματά τους, ώστε οι δοκιμές των ενδυμάτων, για παράδειγμα, να γίνονται κατοίκων. Διαλέγεις αυτό που θέλεις από το Facebook και το Instagram. Εμείς ερχόμαστε στο χώρο σου, σου δίνουμε αυτό που θέλεις, το δοκιμάζεις, εμείς περιμένουμε απ' έξω στο αυτοκίνητο, σαν courier δηλαδή στην ουσία, αλλά αν δεν θέλεις, αν δεν το θέλεις, το παίρνουμε πίσω. Εννοείται ότι τα απολυμμένουμε και πάνε καθαρά, αλλά ναι, προσφέρουμε τη δοκιμή στο σπίτι σας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ηλεκτρονική αυτή μέθοδος αγορών που τελευταία εισέβαλε στη ζωή μας λόγω καραντίνας δεν χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στο Ρέθυμνο, με τους ανθρώπους του εμπορικού κόσμου να εμένουν στη θέση τους ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να χειριστεί αλλιώς το θέμα της επαναλειτουργίας του γενεμπορίου.